Αλλάζουμε θέμα και πάμε τώρα στον πρωτογενή τομέα και πάμε να πάρουμε μια εικόνα για το πώς έχει η κατάσταση σε ό,τι αφορά τις ζημιές που προκάλεσαν οι συνεχιζόμενες επί μακρών βροχοπτώσεις, οι οποίες σε κάποιες περιοχές συνοδεύονταν και με χαλάζι. Νωρίτερα την άνοιξη είχαμε κάποιους παγετούς. Όλο αυτό δημιούργησε για μία ακόμη χρονιά, δυστυχώς για μία ακόμη χρονιά, προβλήματα στον πρωτογενή τομέα και στους αγρότες, κυρίως ό,τι αφορά τις δενδροκαλλιέργειες. Θα μεταφερθούμε στη σύνδεσή μας στην περιοχή του Μανιακίου. Εκεί θα συναντήσουμε τον αντιπρόεδρο του τοπικού αγροτικού συλλόγου, του Συλλόγου Νότιας Λεκάνης Αμιντέου και Ανατολικής Εορδέας, τον Αθανάσιο τον Διαμαντίδη. Τον βλέπουμε ήδη. Κύριε Διαμαντίδη, βλέπουμε κοφίνια πίσω σας. Άρα σας βρίσκουμε στο χωράφι, στην συγκομιδή. Καλησπέρα κύριε Παυλίδη, καλησπέρα για τους τηλεθεατές σας. Είναι κλουβάκια τα οποία μαζεύουμε τα κεράσια. Κεράσι λοιπόν. Ναι, είναι κλουβάκια που μαζεύουμε τα κεράσια. Έχει ξεκινήσει η κομιδή. Βέβαια οι ποσότητες είναι πολύ λίγες, γιατί ο ήπιος χειμώνα, στη συνέχεια η όψιμη παγετή την άνοιξη και μετά οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν μεγάλη απώλεια στην παραγωγή. Και μπορώ να πω ότι οι ποσότητες είναι ελάχιστες, αλλά η ποιότητα είναι εξαιρετικά πάρα πολύ καλή. Μιλούμε για τις ποσότητες και το κεράσι που ήδη μαζεύεται. Νωρίτερα, σε ό,τι αφορά τις πρώιμες ποικιλίες, εκεί τα προβλήματα ήταν μεγάλα. Οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις στο προηγούμενο διάστημα, στις πρώιμες ποικιλίες, δημιούργησαν μια ολική, θα έλεγα, καταστροφή. Ενώ η παραγωγή μας ήταν έτοιμη να ξεκινήσουν τη συγκομιδή, ήρθαν οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις 4-5 συνεχόμενες ημέρες, όπου καταστρέψανε ολοσχερώς την παραγωγή. Βέβαια μπορούμε να πούμε ότι οι συγκεκριμένες εκτάσεις δεν ήταν τόσο μεγάλες, ωστόσο το μέγεθος της καταστροφής ήταν ολοκληρωτικό. Υπήρξε και αυτό το φαινόμενο που λέμε ακαρπίας, δηλαδή δεν βοηθήθηκε την άνοιξη η μέλισσα για να κάνει την επικονίαση και άρα είχαμε ζητήματα και τέτοιου είδους. Σε άλλες καλλιέργειες όπως η καλλιέργεια της μπηλιάς, και εκεί ο ήπιος χειμώνας και η όψιμη ανοιξιάτικη παγετή δημιουργήσανε κάποια προβλήματα. Ωστόσο είδαμε τα δέντρα είτε να έχουν ακαρπία είτε να έχουν μεγάλη καρπόπτωση. Και αυτό το φαινόμενο ήταν εκεί που ακριβώς αναφερθήκατε, το ότι η μέλισσα δεν δούλεψε τόσο καλά και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις δημιούργησαν ένα στρες σε όλες τις δενδροκαλλιέργειες όπου είχαμε μεγάλη καρπόπτωση. Βέβαια το τραγικό της υπόθεσης κύριε Παυρίδη είναι ότι αυτές οι απώλειες της παραγωγής δεν καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ όσον αφορά τους όψιμους παγετούς όπου δεν είχαμε το στάδιο της πλήρης ανθοπορίας. Ο ήπιος χειμώνας που είχε προηγηθεί, αλλά και οι παρατεταμένες βροχοπτώσεις, οι οποίες τρεσάρανε τα δέντρα και είχαμε αυτή τη λεγόμενη καρπόπτωση. Τώρα είμαστε πάλι στο ίδιο εργοθεατές, θα έλεγα. Δηλαδή, κάθε χρόνο ερχόμαστε και συζητάμε ότι οι κλιματικές συνθήκες έχουν αλλάξει, ότι βλέπουμε κάθε χρόνο βλέπουμε παρατεταμένες διάφορες και διάφορα καιρικά φαινόμενα τα οποία δεν τα συναντούσαμε τα προηγούμενα χρόνια. Επιβάλλεται η αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ. Ωστόσο, μόνο το συζητάμε τα τελευταία χρόνια και μόνο έχουμε φτάσει στο σημείο να γινόμαστε γραφικοί όταν συζητάς και ζητάς επιτακτικά ένα αίτημα το οποίο δεν εισακούεται. Συμφωνούν οι πάντες. Συμφωνούν οι κυβερνητικά στελέχη, συμφωνούν τα υπουργεία, συμφωνούν παράγοντες του ΕΛΓΑ. Αλλά ωστόσο δεν βλέπουμε κάποια αλλαγή στον κανονισμό του ΕΛΓΑ και στο ίδιο έργο θεατής είμαστε και πάλι, όπου βλέπουμε καλλιέργειες να καταστρέφονται, βλέπουμε από κλιματολογικές καθαρά συνθήκες να υπάρχει απώλεια παραγωγής, αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή κάλυψη σε μεγαλύτερο, στα περισσότερα κτήματα τα οποία έχουν υποστεί ζημιές, τις οποίες επαναλαμβάνω δεν καλύπτει ο ΕΛΓΑ. Μπορώ όμως να πω σε αυτό το σημείο ότι στην περιοχή μας εδώ, κυρίως στη λεκάνη της Βεγορίτιδας,
Η καλλιέργεια του Ροδάκινου είναι αρκετά καλή, θα έλεγα. Αν εξαιρέσουμε ορισμένες περιπτώσεις που σε κάποια χωριά είχαμε τοπικά φαινόμενα χαλαζόπτωση και σε άλλα χωριά τα οποία είχαμε τοπικά φαινόμενα παγετού, κατά τα άλλα το σύνολο της παραγωγής είναι σε πάρα πολύ ικανοποιητικά επίπεδο, είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά και ευελπιστούμε ότι και η εμπορία στη συνέχεια θα είναι καλή, προκειμένου τουλάχιστον από την καλλιέργεια του Ροδάκινου να καλύψουμε μέρος της απώλειας και της ζημιάς που έχουμε από τα μήλα και από τα κεράσια. Βέβαια, να πω αυτό το σημείο, κύριε Μαυρίδη, επιτρέψτε μου ένα λεπτό, είναι πολύ σημαντικό. Η παραγωγή μας όσον αφορά την ανατολική εορδαία, που κυρίως οι καλλιέργειες που είναι κεράσια και μήλα, έχουν σοβαρά, μα πάρα πολύ σοβαρά προβλήματα. Δυστυχώς σε εκείνη την περιοχή υπάρχουν ελάχιστα κτήματα με ροδάκινα και καταλαβαίνετε ότι οι άνθρωποι πάλι σε αυτή την περιοχή είναι σε πάρα μα πάρα πολύ δύσκολη θέση. Εξηγήστε μου λίγο αυτό που είπατε, έναν ήπιο χειμώνα, ο μέσος τηλεθεατής δεν το καταλαβαίνει, το ότι ο καλός χειμώνας τελικά δεν βοήθησε στα δέντρα. Έτσι ακριβώς, κύριε Μαυρίδη. Τα δέντρα είναι ένας ζωντανός οργανισμός και έχουμε δει τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά προηγούμενα χρόνια, όπου όποτε είχαμε έντονους χειμώνες με έντονες χιονοπτεύσεις, με πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, είχαμε φοβερά ποιοτική παραγωγή την επόμενη χρονιά. Δηλαδή το δέντρο, όπως λέμε, ξεκουράζεται, έρχεται η άνοιξη, δημιουργείται ένα κύμα, έτσι, δουλεύει σωστά η μέλισσα. Όλα αυτά είναι καιρικά φαινόμενα τα οποία όταν εξελίσσονται σωστά, δηλαδή να έχουμε χειμώνα, να έχουμε φθινόπωρο, να έχουμε χειμώνα και να έχουμε άνοιξη. Εδώ βλέπουμε ξαφνικά από εκεί που έχουμε έναν ήπιο και ζεστό χειμώνα, όπως ήταν ο προηγούμενος, όπου δεν είχαμε ούτε καν χιονοπτώσει, δεν είχαμε παγετούς και ξαφνικά τα δέντρα δεν ξεκουράστηκαν, όπως λέμε, δεν πέσανε σε λίθαργο και δεν είχαν να καλύπτουν τις απαιτούμενες ώρες παγετού που απαιτείται για κάθε καλλιέργεια. Η μηλιά χρειάζεται περισσότερες ώρες με παγετό, η κερασιά λιγότερες, το ροδάκινο ακόμα λιγότερο. Ωστόσο, είδαμε τον προηγούμενο χειμώνα ότι δεν υπήρχαν αυτές τις θερμοκρασίες, με αποτέλεσμα να έχουμε τα φαινόμενα που προείπαμε και δυστυχώς, το ξαναλέω, δυστυχώς, ο ΕΛΓΑ δεν μπορεί να καλύψει με βάση τον κανονισμό που ισχύει πάντοτε, έτσι. Και θέλω σε αυτό το σημείο, κύριε Μαυρίδη, και επιτρέψτε μου να πω το εξής. Είναι δυνατόν ένα υποκατάστημα του ΕΛΓΑ Κοζάνης, όπου έχει να καλύψει 4 νομούς με όλη αυτή την περιοχή, και αν προσθέσουμε και το ανάγλυφο της περιοχής, καταλαβαίνετε ότι οι γεωπόνοι είναι δύσκολο να μεταφερθούν από περιοχή σε περιοχή. Τι συμβαίνει όμως αυτή την περίπτωση? Εάν πάμε σε ένα πολιτικό γραφείο σήμερα που ορκίζονται υπουργοί και βουλευτές, θα δούμε ότι ένας βουλευτής τους μετακλητούς και τους υπαλλήλους που έχει στο γραφείο του είναι σχεδόν το σύνολο των μόνιμων υπαλλήλων που υπάρχουν σήμερα στο υποκατάστημα Κοζάνη, του ΕΛΓΑ. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει έτσι ένας υγιής κρατικός οργανισμός. 5 άνθρωποι σε έναν οργανισμό είναι δυνατόν να καλύψουν ολόκληρη Δυτική Μακεδονία? Είχαμε το προηγούμενο διάστημα εκλογές. Δεν έχουν γίνει προσλήψεις εποχικών. Αυτή τη στιγμή κινδυνεύει να την αυτεί όλο το σύστημα της διαδικασίας της οποίας ο ΕΛΓΑ καλύπτει. Δεν μπορούν να καλύψουν δηλαδή και να γίνουν εξατομικευμένες εκτιμήσεις. Έχουμε τα προβλήματά μας, έχουμε τα καιρικά φαινόμενα, αλλά δυστυχώς έχουμε και τα διοικητικά. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ, κύριε, για το βήμα που μου δίνετε, αλλά είπατε μία λέξη. Δυστυχώς έχετε δίκιο. Και εγώ να σας πω, δυστυχώς, πού θα το βρούμε, κύριε Μαύρη? Το οργανωμένο αγροτικό κίνημα συνεχώς παλεύει για λύση των χρόνιων προβλημάτων. Επιβάλλεται η αλλαγή κανονισμού του ΕΛΓΑ. Επιβάλλεται. Αυτό τουλάχιστον το ακούσαμε. Τουλάχιστον το ακούσαμε προεκλογικά από όλες τις πολιτικές παρατάξεις. Ελπίζω κάποια στιγμή να γίνει πράξη για να εξυγχρονιστεί ο οργανισμός και να είναι πραγματικά στήριγμα στους Έλληνες αγρότες. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Εγώ ευχαριστώ, κύριε Παυλίδη. Καλή συνέχεια.